Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας Με το φώτι σκηνά Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ Χριστός Ανέστη Τη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε σε ένα καινούργιο βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου, Θησαυρό Λογίων, έχω τον τόμο Δέλτα. Υπάρχουν και άλλοι τρει τόμοι, όπου τα κείμενα, τη μετάφραση και την ερμηνεία την κάνει ο πρωτοπεσβύτερο, Βαρτή Αντώνιο Μπιλάλη, διδάκτορ φιλοσοφία. Θα πούμε λίγα βιογραφικά για τον συγγραφέα του του παρόντος βιβλίου τον πατέρα Αντώνιο Μπιλάλη ο οποίος είναι ιερέας, εκπαιδευτικός, διδάκτρο φιλοσοφίας, ψυχοπαιδαγωγικής, σχολικής, παιδαγωγικής. Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές αποφύτης από τη Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα ιστορικό και αρχαιολογικό. Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα προβλήματα της παιδαγωγικής και παρακολούθησε με προσοχή όλες τις σχετικές δραστηριότητε, ιδιαίτερα τον απασχόλησαν ζητήματα διδακτικής και δικής αγωγής, οργάνωσε και δίδαξε στο πειραματικό σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δασκαλία ήταν πετυχημένη και έσια προϊονιστική για τη μελλοντική τακτική αποστολή του, κατά τον καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο yeah. Δημήτρη Λιαντίνη. Υπηρέτησε στρατιωτική του θητεία στην πολεμική αεροπορία και στην εκπαίδευση Σχολή Ικάρων. Κατά το χρονικό διάστημα που εργάστηκε στο γραφείο του επόπτη μηχανικών, επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα, ακάματη ενεργητικότητα και εργατικότητα, έξερε το είδος άμεμπτη διαγωγή, αξιοθάμαστη πρωτοβουλία και πλήρη συνέπεια και υπευθυνότητα. Σε απουσία του επόπτη εκπαίδευση μηχανικών, ο Μπιλάλης Αντώνιος τον αντικατέστησε με πλήρη επιτυχία. Κατά τον επόπτη εκπαιδεύσης μηχανικής σχολής, η Κάρον, Κύριο περάκια Περάκη Αντισμήναρχων. Έχει διδάξει στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση και σε στρατιωτικές σχολές. Οργάνωσε σεμινάρια διδακτικής με ιδιαίτερη επιτυχία. Προτάθηκε για την απονομή εφημισμνίας για την προσφορά του στην εκπαίδευση εξαιρετική πέραν των καθηκόντων και υποχρεώσεων του ως εκπαιδευτικού που συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου της μάθησης και αποτελεί πράξη με ιδιαίτερη ηθική αξία και υπήρξε συγγραφέα ειδικών βιβλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Υπηρετεί παράλληλος λειτουργό του υψίστου και ως λειτουργό μέσης εκπαίδευση, εφαρμόζοντα αμφότερα γνώσεις και εμπειρία ασκώντας τα αρμόδια καθήκοντα. Ως ιερέας διεκρίτη δια την αφοσίωσή του στην Εκκλησία, δια του ανώτερου κληρικού ήθος του και ιδιαίτερω δια την αγάπη αυτού και την προ την νεότητα, αποτελείται πρότυπο οικογενειάρχου πολυμελού οικογένεια κατά το Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονίσου. Κύριο Νεκτάριον. Και έχει και πολλά άλλα εδώ πέρα σχετικά με την ιερατική, διδακτική και επιστημονική και παιδαγωγική δραστηριότητα του πατρός Αντωνίου η οποία είναι πολυσχηρής όπως είπα η δραστηριότητά του και άκρος επιτυχημένη και καλύπτει πολλούς τομείς της πνευματικής ζωής και της πνευματικής ζωής με την στενότερη έννοια της λέξεως όπου εννοούμε την ζωή σύμφωνα με την επιταγές των πατέρων και της Ορθοδόξου Παραδόσεως, αλλά και την πνευματική ζωή σύμφωνα με τα γράμματα και τις επιστήμες. Έχουμε εδώ μπροστά του τον Θησαυρό Λογίων Τόμος Δέλτα. Είναι μετάφραση των αντιστοίχων ομιλιών λογίων του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος διακρίθηκε για την προσήλωσή του στους πατέρες Επίση είχε άρτια φιλοσοφική κατάρτιση στου αρχαίου Έλληνε φιλοσόφου και εν γένει στην αρχαία ελληνική γραμματεία και φυσικά και στην Αγία Γραφή. Αυτά περνάνε όλα μέσα στο έργο το οποίο είχε το, την ευθύνη και το ζήλο να συντάξει ο πατήρ Αντώνιος. Εδώ θα σας διαβάσω ε, το πρόλογο του Μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος, κ. Ερωνήμο, για την έκδοση του Δ' τόμου του έργου του Αγίου Νεκταρίου της Αυρος Λογίων. Προλογίζω ασμένος την έκδοση του 4ου τόμου του έργου του Αγίου Νεκταρίου της Αυρος Λογίων, του οποίου την επέλεια είχε ο Ευλαβής υψή του Υψίστου, Εδεσίμω πατήρ Αντώνιος Μιλάλης, Επιθυμώ να συγχαρώ τον πατέρα Αντώνιο για την κοπιώδη προσπάθεια που κατέβαλε, αποτέλεσμα της οποίας είναι η ολοκλήρωση της έκδοσης και επιμέλεια του εν λόγω έργου του Αγίου Νεκταρίου. Ένας τετάρτρο, τετράτομος θησαυρό στα χέρια της Εκκλησίας μας, αληθώς πνευματικό έδεσμα στη διάθεση κάθε ευσεβούς και αγωνιζομένου χριστιανού, πρόκληση προς οικοδομητικό διάλογο με κάθε καλόπιστο άνθρωπο διάλογο βασισμένο στην παράδοση της Εκκλησίας και στα πορίσματα του ανθρωπίνου μόκτου, τον οποίον τόσο πολύ σεβάστηκε ο Άγιος Νεκτάριος. Εύχομαι ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός, δια του Εναγής Πατρός Σιμών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλαιος Σταματουργού, να χαριτώνει του αναγνώσεις του έργου και να ευλογεί πλουσίω τον αγαπητό και φυλάγιο πατέρα Αντώνιο, χαρίζοντάς του κάθε προσωπική χαρά και αγλαόκαρπη την ιεροσύνη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερόνιμος. Επίσης θα διαβάσω και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον πρόλογο που έχει γράψει ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονίσου, Νεκτάριος. Η έκδοση του Τουσαυρού Λογίου του Αγίου Νεκταρίου αποτελεί μια ιδιαίτερη ευλογία για τη ζωή μας, και, της, και τη ζωή της Εκκλησίας μας. Ό,τι έγραψε ο πολυγραφότατος Άγιος Νεκτάριος... είναι έκφραση της πιστεύουσας καρδίας του. απόρια του εκκλησιαστικού ήθους και φρονήματός του... είναι μαρτυρία πίστεως προς τον παθόντα και αναστάντα Ιησού Χριστόν... το οποίο ακολούθησε τα έχνη. Ο Άγιος Νεκτάριος συνδύασε την αρχαιροσύνη και την παιδεία... γνώρισε τον Έλληνα λόγων είχε φιλοσοφικό στοχασμό και πατερική διάκριση. Σταχειολόγησε κείμενα από την παιδεία του γένους των Ελλήνων και κατέδειξε ότι αυτή ήταν πεταγωγός εις Χριστόν. Ο Άγιος Νεκτάριος εκκλησίασε διδαχές των Ελλήνων φιλοσόφων, συνέλεξε τις ακρόριες της υγιένουσας δασκαλίας των πατέρων. Κατέδειξε το ύψος, το κάλος του θησαυρίσμασος των φιλοσοφικών και πατερικών λογίων. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν φιλίστορας, φιλομαθής, άριστος παιδαγωγός, ανατόμος ανθρωπίνης ψυχής, χαριτωμένος ποιμένας και πνευματικός πατέρας. Η αγάπη του προς το Θεό και το λαό του οδηγούσε τον οξυγράφο καλαμό του να καταγράφει στοχασμούς, ανησυχίες, γνωμικά παρατηρήσεις, υποδείξεις, διδαχές για να τις προσφέρει στην Εκκλησία, για να μορφώσει, να παιδαγωγεί τους συνανθρώπους του. Τα χρόνια που έισα ήταν δύσκολα και εκείνο αισθανόταν διδάχος του γένους μας και έπρεπε το τάλαντο αυτό που του εμπιστεύτηκε ο Θεός να μην το κρύψει αλλά να το πολλαπλασιάσει προς δόξαν Θεού και στηριχμό του λαού. Πιστεύω προσωπικά πως η έκδοση στους καιρούς μας του δισαυρού λογιών από τον αγαπητό μου πρωτοπερσβύτερο πατέρα Αντώνιο Μπιλάλη δίνει μια άλλη μαρτυρία που την έχουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανάγκη να επανεκτιμήσουμε τους προγόνους μας, να αγαπήσουμε περισσότερο την Ελλάδα που τόσο πολύ δοκιμάζεται, να δούμε τη συμπόρεψη ορθοξίας και ελληνισμού που και αυτή βάλεται ποικιλότροπα, να αγαπήσουμε τους πατέρες εκκλησίας μας που είναι το στορέωμα της ορθοδόξου εκκλησίας μας και που μας οδηγούν σε μια αναγεννημένη εν Χριστώ λειτουργική ζωή. Συγχαίρω τον Πατέρα Αντώνιο, αγαπημένο πνευματικό μου παιδί και εύχομαι σε αυτόν πολλές ευλογίες στη ζωή του και στην πολύτεχνη χαριτωμένη οικογένειά του. Ο Πέτρας και, χερο... και νεκτάριος. Έτσι το έργο αυτό του Πατρός Αντωνίου, το οποίο είναι, έργο του Αγίου, είναι μετάφραση των λογίων του Αγίου Νεκταρίου, θησαυρός λογίων, είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο συνδυάζει την έσω και την έξω φιλοσοφία. Με τον όρο έσω φιλοσοφία εννοούμε την πατερική θεολογία, την, αναδεικ... την αναδεικτύσα αδια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος έλαμψε στις καθαρές αποψεχτά πάθη καρδιές των Αγίων Πατέρων και έξω φιλοσοφία εννοούμε την ελληνική, την αρχαιοληνική φιλοσοφία τους Έλληνες φιλοσόφους οι οποίοι με το σπερματικό λόγο που τους εδότη από το Θεό έφτασαν και αυτοί σε υψηλές αλήθειες. Δεν έφτασαν βέβαια στην Παναλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός ο εσαρκωμένος μέγα έκατο της, το της ευσεβίας μυστήριων Θεός εφανερώτη ενσαρκή αλλά προετοίμασαν και αυτοί τους ανθρώπους για αυτήν την υποδοχή του σεσαρκωμένου Θεού Λόγου. Έχουμε λοιπόν εδώ την τιμή να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο του πατρός Αντωνίου Μπιλάλη το οποίο είναι χρήσιμο για τους πιστούς, πολύ χρήσιμο για τους πιστούς επίσης και για τους ιεροκήρυκες της Εκκλησίας. Καλό είναι οι κληρικοί οι οποίοι διακονούν τον στον Ιερό Άμβονα το Λόγο του Θεού να διαβάσουν το παρόν βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου το οποίο επιμελήθηκε ο πατήρ Αντώνιος Μπιλάλης για να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν πιο αποτελεσματικό το κήρυγμα στις καρδιές των συγχρόνων πιστών. Εμείς θα διαβάσουμε ορισμένα κείμενα από το βιβλίο αυτό του Αγίου Νεκταρίου ας διαβάσουμε η ακράτεια της γλώσσας. Όποιος λέει πολλά να ακούει και την απάντηση. Μην λες πολλά λόγια. Σταμάτα να μιλήσουμε κι εμείς που σιωπήσαμε ενώπιόν σου σαν τα ζώα. Είναι από τον Ιώβ. Άνθρωπος ακρατείς τη γλώσσα και φλίαρος και προπετής και φιλόνικος και αριστικός δεν θα δει τα έργα του να κατεβοδώνονται στη γη και θα γλιστρήσει και θα γκρεμιστεί ψυχοσωματικά. Άκουσες λόγο να πεθάνεις μαζί του, μη μιλάς γρήγορα και απερίσκεπτα και μην πολυσυχνάζεις με, με πλούσιους αν είσαι φτωχός ούτε σοφότερος των σοφών να προσπαθείς να είσαι τους ολομόντως. δεν θα ξεφύγεις αμαρτίες και αν ο λόγος σου είναι μακρόσιτος άγριες μάχες και κρίσεις θα ξεσπάσουν. Όποιος απαντά πριν καλά καλά ακούσει τι θέλουν να πούν οι άλλοι, αυτό είναι άφρονας και πρέπει να ντρέπεται από τις παροιμιές. Εάν δεις κάποιον να βιάζεται να μιλήσει, γνώριζε ότι μεγαλύτερη ελπίδα έχει ο άφρονας παρά αυτός. Αμόρφωτοι άνθρωποι δεν ελέγχουν και την γλώσσα τους. Ο άφρονας πολυμιλεί και ο πολυλογάς μισείται από τον εκκλησιαστή. Φωνή άφρονα με πολλά λόγια σειρακ. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις και έπτα στα λόγια αργός και παρα, Εδώ έχουμε για την εγκράτεια της γλώσσας. Έχουμε ένα άλλο κείμενο. Άνομα δεν θα μιλήσω ούτε θα μελετήσω άδικα την ψυχή μου από τον ιό. Θα φυλάξω τις οδούς μου με τη γλώσσα μου, δηλαδή τα λόγια μου, να μην σφάλω πια με τη γλώσσα ούτε να, ψα... να λαλώ λόγο ενάντιο από μικροψυχία ή τιμό και τα παθήματα μαθήματα. Βλέπετε εδώ πέρα το πάθος μάθος, πώς παθαίνει ο άνθρωπος μέσα από τα πάθη του. Μάλιστα αυτό είναι και διδακή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας του Εσχύλου. Το πάθος μάθος μέσα από τα παθήματά μας μαθαίνουμε. Αυτό διατρανώνει και η Αγία Γραφή πράγματα τα οποία όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει και ο πατήρ Αντώνιος. Διαβάζω ένα άλλο μέρος του ζωστό μου, μέτρα και σταθμά και ζυγό, κάνε τη γλώσσα σου επιζητώντας από αυτήν τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε όχι μόνο να μιλάμε αυτά που πρέπει, αλλά και, να στα, και με πολύ μεγάλη ακρίβεια, πώς μπορεί κανείς να μιλήσει και έπειτα από έρευνα και εξέταση πολύ, γιατί αν το κάνουμε αυτό για το χρυσάφι και για την ύλη που πρόκειται να χαθεί πολύ περισσότερο πρέπει να το κάνουμε για τα λόγια μας ώστε να μην στερούμε ούτε να λέμε κάτι περιττό και για τούτο λένε μην εμποδίσεις το λόγο σου σε καιρό σωτηρίας. Είδες λοιπόν λοιπόν τον καιρό της εξόδου. Άλλος λέγοντας καιρό συγγύης εννοεί αν πρέπει να απαντήσεις μίλησε αλλιώτικα κλείσε το στόμα σου και τα περιτά λόγια φέρνουν μίσος. Του Χρυσοστόμου μου μη προτρεχέτο η γλώσσα της Διανίας Η γλώσσα πολλούς κατέστρεψε. Εάν δεν κυβερνήσεις τη γλώσσα σου θα σε βρουν συμφορές. από τον αρχαίο σοφό χείλωνα. και μάταιος λόγος πολλοί είναι βαρύτατη ζημιά ενώπιον του και ανθρώπου του Πλουτάρχου. Διαβάζω και ένα άλλο κείμενο του Πλουτάρκου Κανένας λόγος δεν ωφέλησε τόσο, τόσο όσο οι πολλοί που αποσιωπήθηκαν γιατί μπορεί κανείς να πει, να πει κάτι που δεν λέχθηκε αλλά όχι και το αντίθετο γιατί σκόρπισε και ξαπλώθηκε πια και περιφέρεται εδώ και εκεί. Και η μονάδα, μονάδα μένει και δεν αλλάζει και δέκεται μονάδα ενώ η διάδα αρκεί διαφορά αόριστη. Έτσι και ο λόγο πρώτο, απόρριτο, αληθινά, αν όμω βγει, διαφημίζεται πια. Γλώσσα θησαυρό άριστο στου ανθρώπου. Θησαυρό γλώσσα είναι η απόκρυψη των νοημάτων τη και των φαντασιών που μπορεί να εκφέρει η γλώσσα μα με αυθάδια και απερισκεψία κινούμενη, γιατί πρέπει να μετράμε και την κίνηση τη γλώσσα και το και τον καιρό της κινήσεως, αλλά όχι και το ότι είναι και κυρία του εαυτού τους και για τούτο έδωσε η φύση μας εμπόδιο τα δόντια, ενώ αυτή είναι και εύφλαστη και ευκίνητη μέσα εκεί κλεισμένη, ενώ ο εγκέφαλος από πάνω υπάρχει δίνοντας ενδεικτικά το μέτρο του λόγου σε αυτήν. Βλέπετε του, του Πλουτάρχου. Και από τον Διογέννη Λαέρτιο, Τίποτε πιστό στη γλώσσα με το στόμα δεν μιλάει γιατί έχει μέσα στην καρδιά της διπλό νόημα. Αλλά λέει και άλλα σκέφτεται. Η κακή γλώσσα και ο γλωσσάς. Βλέπετε, διεστραμμένος και ο κνηρός και φλίαρος και αργόσκολος τα λόγια του στόματός του φέρνει καταστροφή παροιμίες. Στόμα παρανόμου κατά βότρα μεγάλη και όποιος μισητεί από τον Κύριο και καταληφθεί εκεί μέσα θα πέσει. Βλέπετε εδώ πέρα από τις παροιμίες. Αλλά και από άλλους και τον Ισαγία έχει και του Αγίου Κυρίλου. Και τις παρημίες. Βλέπετε εδώ το βιβλίο του πατρός Αντωνίου περνάει πολύ και την Παλαιά Διαθήκη η οποία δυστυχώς είναι άγνωστη σε εμά τους χριστιανούς. Ενώ γενικά έχουμε μια κάποια γνώση της Καινής Διαθήκης αυτή διαβάσουμε πιο πολύ, άλλωστε και αυτή να ακούμε στην Εκκλησία, τον Απόστολο και, τον, και το Ευαγγέλιο. Έχουμε πλήρη άγνοια ή έστω α... μεγάλη άγνοια της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο αυτό του Πατρός Αντωνίου Μπιλάλη, της Αυρός Λογίων του Αγίου Νεκταρίου, μας δίδει τη δυνατότητα να έχουμε άμεση επαφή με το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ισαΐα, τις Παριμίες, τον Σολομώντα, τους Ψαλμούς, τον Οσιέ, βλέπω εδώ Παριμίες, Ψαλμούς, βλέπετε εδώ πέρα, είναι πολύ πλούσιο στις αναφορές του. Επίσης είναι και πλούσιο και στην έξω φιλοσοφία, όπως τον έσωπο, τον Πλούταρχο, τον Διογένη Λαέρτιο, και τους λοιπούς φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδος. Εδώ δίψυχος και πανίμουλος, αλίμονος σε καρδιά διπλή και αμαρτωλή που βαδίζει δυο δρόμους. Μη πλησιάσεις με διπλή καρδιά, Αίγυπτο επικαλέστηκαν και στην Ασυρία κατέληξαν να πορευντωσιέ. Καρδιά βαδίζουσα σε δυο δρόμους, δεν θα προδεύσει. Σιράκ, άθλια υπεριπλάνηση και ο παρασιτισμός Όποιο επιθυμούν να αποκτήσει πολλά, ντροπιασμένο είναι όποιο γυρίζει σαν την άτκη κατάρα και παρασιτεί, τρώγοντα εδώ και εκεί, και πάντοτε σε κατώτερη μοίρα θα είναι και σχεδόν επέτης και αντικείμενο εκμεταλλεύσεω, και θα καταπίνει όλες τις ντροπέ. Και σαν ζητιάνο θα τον δέχονται που ζητά βοήθεια για να εξευτελιστεί, ώστε να μην μπορεί να ανοίξει το στόμα του και από τον Ζαχαρία ασφάλεια δεν υπήρχε στους διαβάτες που πηγαίνουν έρχονταν εξαιτία τη λήψεως ως τιμωρία θεϊκή για την ανυπακοή στο θείο θέλημα και του Ιακώβου από την επιστολή Ιακώβου το κλασικό ας πούμε αυτό χωρίο άνθρωπος δίψυχος και ακατάστατος και συγκεκριμένο και αστήριχτος και ανοφελής και υποκριτής στις βρυγικές κινήσεις από όπου κρέμονται οι καλές και οι κακές του ελπίδες άνθρωπος που δεν προκόβει ούτε εδώ ούτε στη μέλουσα ζωή και αναφέρει μάλιστα εδώ πέρα και κείμενα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τα οποία ερμηνεύουν τους λόγους αυτούς τους λόγους αυτούς βλέπετε τα λόγια αυτά είναι ερμηνεμένα από τον πατέρα Αντώνιο και από τους πατέρες εκκλησίας έτσι ώστε να τα κάνουν πιο προσιτά στις ψυχές μας. Βλέπω εδώ πέρα ε, 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 στα χειολογήματα και από την αρχαία τραγωδία, παραδείγματος από την αντρομάκη του Ευρυπίδη, από μικρή αφορμή μεγάλη αμάκη δημιουργεί η γλώσσα στον άνθρωπο και βλέπετε από τον Ορέστη του Ευρυπίδη ακόλα στη γλώσσα «εσχίστη νόσος». Και ο Μύρου Ηλιάδα του ανθρώπου η γλώσσα είναι εργοργόστροφη περίσχειες οι κουβέντες, λογής λογής και ο κάμπος διάπλατος για να θερίζεις λόγια αλλά και να ξέρεις καλά ότι ο κάθε λόγος σου θα έχει αντίλογο και ό,τι θα πεις τέτοια θα ακούσεις. Ο Μύρου Ηλιάς. Βλέπετε εδώ πέρα το έργο αυτό του Αγίου Νεκταρίου πόσο πολύ μοχθό είναι που ερανίζεται και από την έξωτεν φιλοσοφία και από την έσω φιλοσοφία, την πατερική θεολογία και την Αγία Γραφή, λόγια Οφελίας, τα οποία μετέφρασε και ερμήνευσε ο πατήρ Αντώνιος Βιλάλης διδάκτορ φιλοσοφίας. Λοιπόν αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συνεπληρώτη η ώρα. Σας ευχαριστώ με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε άλλη εβδομάδα. Γεια σας Χριστός Ανέστη. Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το φώτι σκηνά.